Καλησπέρα, καλησπέρα μάγκες από WCB Motovlog. Τι κάνετε, πως είστε? Ελπίζω να είστε καλά, να είστε πάντα καλά. Σκέφτομαι να κάνω ένα challenge. Αυτό το challenge θα είναι burnout challenge. Και φυσικά ο καθένας είναι ξεχωριστά για το δικό του κομμάτι, έτσι. Στο burnout challenge. Δεν θα κάνω εγώ για όλη την ομάδα, εγώ θα κάνω. Θα ήθελα να μου πείτε ποια λήψη σας αρέσει περισσότερο. Η λήψη στο κράνος ή η λήψη στο στήθος. Βέβαια τώρα για τις γωνίες ακόμα, μην μας πείτε, γιατί ακόμα ψαχνόμαστε. Και εφόσον ακόμα ψαχνόμαστε, δεν μπορούμε να έχουμε μια πλήρη άποψη και γνώμη για το τι και πώς. Που λέτε μάγκες, θα κάνουμε ένα review οδηγικά των Dynamic. Έτσι σκέφτομαι αυτή τη στιγμή δηλαδή. Το Dynamic είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μηχανάκι, μαμά. Έτσι. Και όμορφο, άμα βγάλεις κάτι δύο πλαστικά, κατά την άποψή μου, έτσι. Ό,τι θα σας πω είναι καθαρά η άποψή μου. Η άποψή μου και μόνο. Το γκάζι του το έχει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ το έχω αρκετό καιρό, έτσι, θεωρητικά είναι μαμά το μηχανάκι, θεωρητικά. Δεν έχουμε ανοίξει τη μητροπή στον νο ακόμα, δεν έχει χρειαστεί για να δούμε τι ακριβώς είναι το μηχανάκι ή τι φοράει. Οπότε θα σας πω αυτά που ξέρω. Ξέρω ότι έχει μια ανοιγμένη τρόμπα λάδιου, φοράει 26 καρβιλατέρ. Βέβαια δεν γνωρίζω εάν το original καρβιλατέρ του, έτσι, είναι 24-26. Οπότε εκεί υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση στα νούμερα. Δηλαδή αν φοράει 26 είχε αλλαχθεί ή ήταν το μηχανάκι πιο πολύ πιο παλιά. Κατάλαβες τώρα. Τέλος πάντων δεν με ενδιαφέρει αυτό, γιατί ό,τι και να βγάλει θα το φτιάξω. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μου. Το μηχανάκι μόλις μάθω τι είναι θα σας πω και εσάς. Έτσι. Γιατί το μηχανάκι έχει βοηθηθεί σκυλί, πάει καλά, είναι ωραίο, είναι δυνατό, έχει τα γκάζια του, είναι δίχρονο, έτσι, γι' αυτό έχει και τα γκάζια του, έτσι πιστεύω. Αλλά το αν είναι πειραγμένο δεν το ξέρω. Ξέρω ότι φοράει μία εξάτμιση. Όταν το πήρα εγώ πατίναρα σαν πουτάνα. Δεν άνοιγε με τίποτα. Έχετε έφτιαξα το δίσκο για να μπορώ να δουλεύω στο μανάκι. Κοίτα δόρμα δηλαδή. Κοίτα δόρμα περνάνε γιόλο, γιατί έτσι. Περνάνε γιόλο, γιόλο. Αχ, που λέτε. Έχει μπει το μηχανάκι μια φορά μέσα, το έχω βάλει για δίσκους και τα λοιπά. Τι βάζω συναυταστικό. Έτσι το θέλω για everyday μηχανάκι, να μην πηγαίνει στη δουλειά μου. Να μην καίει τρελά. Απλά τσουλάει. Τώρα θα μην καίει τρελά, το καταλαβαίνω γιατί είναι δίκαιο. Αλλά εντάξει. Οπότε ό,τι και να κάνω το μηχανάκι, οκ. Καλώς κακώς. Τις προάλλες το μέτρησα με GPS. Ένα 40 κοντερίσια, 110 για 111. Έτσι δηλαδή όλα κλέβουνε. Βέβαια δεν περίμενα να κλέβει τόσο πολύ. 30 χιλιόμετρα, αλλά έκλεβε το κοντέρ του Άστρα. Που είναι προβολεμικό, 2000 πρόπερση. Αυτό τώρα το θεωρώ λίγο αδιανόητο να κλέβει τόσα πολλά. 2008 μοντέλο, αλλά το κλέβει τόσα πολλά χιλιόμετρα. Νομίζω ο κόσμος ότι τρέχει ενώ πηγαίνει με 2 χιλιόμετρα. We'll be right back.
συνεχίσουμε σε λίγο. Αχ μαγκές μου, μετά από ένα σημείο που οδηγάω. Οδηγάω χαλαρά, αλλά μετά μου μπαίνει το μικρόβιο. Να κάνω καμιά μαλακία, να κάνω κανένα έτσι. Αχ, αυτό είναι κακό όμως. Έτσι. Τώρα δηλαδή μου έχει μπει άλλο μικρόβιο. Κεφάλι μου και τσάκ έχει βγει κάποιος εδώ από αυτό που έχει κλείσει όλο το δεξί ρεύμα και πάω και σκάω σε ένα Toyota Yaris, καλή ώρα, του 14 μοντέλο ήταν καινούργια, από τα πιο καινούργια. Πάω και σκάω αριστερά στη γωνία του, δυμένος, έτσι πάλι λίγο μέσα. Μπαμ, άστα. Φεύγω κάτω αριστερά, το μηχανάκι έμεινε μέσα στη βόρεια. Μια μισέτα. Εντάξει. Τι θα κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Βέβαια δεν έπαθα τίποτα. Εγώ το μηχανάκι στράβωσε, έγινε μια μισέτα. Την πάρω, την βάλω σπίτι μου. Εδώ θα ήταν ωραίο να ήταν λίγος ο δρόμος. Γενικά είναι για τον μπούτσο οι δρόμοι μας, επειδή έχω πάει και στο εξωτερικό, έχω πάει από Καναδά μεριά. Τα αμάξια είναι πιο βαρδιά. Πάλι φιλοσοφία στους δρόμους. Άμα θέλεις να πας δεξιά, δηλαδή όλα κινούνται σχετικά δεξιόστροφα, άμα θέλεις να πας δεξιά δεν περιμένεις το φανάρι σε πιο κεντρικά σημεία, έτσι. Απλά πηγαίνεις. Έχει ένα παλόμενο, ξέρω εγώ, που πρέπει να προσέξεις. Άμα βγείτε προς τα έξω, παιδιά, επειδή έχω πάει Καναδά, θα ξενερώσετε. Για τους δρόμους, για τους νόμους, για όλα. Θα δείτε ότι υπάρχει παιδεία. Γιατί παντού κολλάδικα σήμερα, ρε μαλάκα. Γιατί παντού κολλάδικα, δηλαδή, να με δέσουνε σήμερα. Παντού κολλάδικα σήμερα, μας δέσουνε. Για το μπούτσο. Θα μας πάνε μέσα σήμερα, ρε μαλάκα.
Πα. Γιατί τώρα αυτό το πράγμα, δηλαδή. Βρες με ένα καλό καμένο λόγο. Αχ, λοιπόν, μάγκες μου, το review dynamic ήταν αυτό. Δεν έχω πάρα πολλά πράγματα να πω. Είναι απλό μηχανάκι, είναι δυνατό μηχανάκι, είναι πάρα πολύ ωραία οδηγικά, δισκόφρα μπρος πίσω, τα είπαμε αυτά. Όποιος θέλει ένα γρήγορο παπάκι για μέσα στην πόλη και τα λοιπά, προτείνω την dynamic. Από τις καλύτερες επιλογές που μπορείτε να κάνετε.